Νοσοκομείο Παιχνιδιών. Γεια σου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Είμαστε στον κήπο. Φτιάξαμε ένα νοσοκομείο για τα παιχνίδια μας. Η Φιφή, ο Ζήσης και η Σύση είναι ήδη εκεί. Πάμε να τους βρούμε. Ανακαλύπτουμε τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Η Φιφή πιστεύει ότι θα γίνει οδηγός σε αγώνες ταχύτητας. Ο Ζήσης λέει ότι μπορεί να γίνει κτηνίατρος. Εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης. Σήμερα κάνουμε ότι δουλεύουμε σε ένα νοσοκομείο. Γεια σου! Φτιάξαμε ένα νοσοκομείο για τα παιχνίδια μας. Τα φροντίζουμε για να γίνουν καλά. Εγώ είμαι νοσοκόμα. Εγώ φροντίζω τους ασθενείς που βρίσκονται ξαπλωμένοι στα κρεβάτια τους. Κι εγώ είμαι ο δόκτωρ Ζήσης. Όταν μεγαλώσω μπορεί να γίνω νοσοκόμα ή γιατρός. Θα μου άρεσε και εμένα να γίνω γιατρός όταν μεγαλώσω. Ή ίσως και κτηνίατρος. Έχω ένα στιθοσκόπιο. Στιθοσκόπιο, Ζήση. Αυτό είπα κι εγώ. Στιθοσκόπιο. Πολύ δύσκολη λέξη. Και τι κάνεις με το στιθοσκόπιο, Ζήση? Το χρησιμοποιώ για να εξετάζω τους ασθενείς μας για να δω αν χρειάζονται ειδική θεραπεία. Τι συμβαίνει, δόκτωρ Ζήση? Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι δεν αισθάνεται και πολύ καλά. Τι έχει? Πονάει λιγάκι ο λαιμός του. Νίνα, 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 Νίνα. Η Φιφή καταφτάνει με ένα νέο ασθενή. Είμαι οδηγός ασθενοφόρου. Χρησιμοποιώ το αυτοκινητάκι μου για να μεταφέρω τα παιχνίδια που πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Θα μου άρεσε να γίνω οδηγός σε αγώνες ταχύτητας όταν μεγαλώσω. Θα οδηγώ πάρα πολύ γρήγορα. Να είσαι όμως προσεκτική, Φιφή. Αν τρέχεις πάρα πολύ, μπορεί να προκαλέσεις ατύχημα. Νίνα, Νίνα, Νίνα. Να μία ασθενής ακόμα για σένα, δόκτωρ Ζήση. Έπεσε από την καρέκλα και χτύπησε στο γόνατο. Ευχαριστώ, Φιφή. Θα την εξετάσω. Όσο κάνω το γιατρό, εσύ μπορείς να ρίξεις μια ματιά τριγύρω και να εξερευνήσεις το χώρο. Ζήση, πονάνε τα γόνατά μου με τόσο πετάλι που έκανα. Μπορείς να κάνεις κάτι για μένα? Νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστείς λίγο, Φιφή. Ξέρω τι θα κάνω. Κάνε κλικ πάνω μου και θα παίξουμε το παιχνίδι μου με το τερατάκι που τρώει λέξεις αριθμούς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Φύγαμε! Γεια σου! Ξέρω ότι ο Μίμης είναι ειδικός στους αριθμούς, αλλά αυτή τη φορά έχω εγώ ένα παιχνίδι από το 1 ως το 10. Στο παιχνίδι μου θα μάθεις πώς γράφονται οι αριθμοί. Θα κάνει μεγάλη εντύπωση στο Μίμη. Εσύ θα αναλάβεις το άτακτο τερατάκι που τρώει αριθμούς εδώ πέρα. Του αρέσει να καταβροχθίζει αριθμούς, αλλά είναι πολύ ιδιότροπο και τρώει μόνο έναν αριθμό κάθε φορά. Θα σου δείχνω τη λέξη για έναν αριθμό εδώ. Μετά εσύ θα κάνεις κλικ στο τερατάκι για να το μετακινήσεις. Πήγαινε το στον αριθμό που αντιστοιχεί στη λέξη. Όταν βρεις το σωστό αριθμό, κάνε κλικ πάνω του. Αν έχεις δίκιο, το τερατάκι θα το καταβροχθήσει. Αν δεν είναι σωστή η απάντησή σου, το τερατάκι θα κάνει πλιάτς. Όταν βρεις 10 αριθμούς, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Αυτές είναι οι λέξεις των αριθμών που πρέπει να ξέρεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πρώτα πρέπει να μου πεις πόσο καλά γνωρίζεις τις λέξεις των αριθμών. Αν τα πας καλά με τις λέξεις των αριθμών, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως παίζεις τα δάχτυλά σου τις λέξεις των αριθμών, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Λοιπόν, να η πρώτη λέξη που αντιστοιχεί σε αριθμό. Μήπως ξέρεις ποιος αριθμός είναι αυτός? Κάνε κλικ στο τερατάκι και πήγαινε το στον αριθμό που αντιστοιχεί στη λέξη. Αυτός ο αριθμός δεν πρέπει να είναι σωστός, γιατί το τερατάκι δεν θέλει να τον φάει. Ούψ! Μήπως δυσκολεύεσαι λιγάκι? Άσε με να σου δείξω το σωστό αριθμό. Νάτος! Αυτή είναι η λέξη για τον αριθμό 5. Το τερατάκι μου είπε ότι ο αριθμός 5 έχει γεύση πορτοκάλι. Τώρα σε ποιο αριθμό αντιστοιχεί αυτή η λέξη? Μήπως ξέρεις ποιος αριθμός είναι αυτός? Κάνε κλικ στο τερατάκι και πήγαινε το στον αριθμό που αντιστοιχεί στη λέξη. Το βρήκες! Αυτή είναι η λέξη για τον αριθμό 9. Να μια άλλη λέξη που αντιστοιχεί σε αριθμό. Μπράβο! Αυτή είναι η λέξη για τον αριθμό 4. Τώρα σε ποιο αριθμό αντιστοιχεί αυτή η λέξη? Αυτή είναι η λέξη για τον αριθμό 2. Τώρα σε ποιο αριθμό αντιστοιχεί αυτή η λέξη? Αυτή είναι η λέξη για τον αριθμό 1. Να μια άλλη λέξη που αντιστοιχεί σε αριθμό. Αυτή είναι η λέξη για τον αριθμό 8. Τώρα σε ποιο αριθμό αντιστοιχεί αυτή η λέξη? Αυτή είναι η λέξη για τον αριθμό 3. Να μια άλλη λέξη που αντιστοιχεί σε αριθμό. Αυτή είναι η λέξη για τον αριθμό 10. Το τερατάκι τρελαίνεται να τρώει τον αριθμό 10, γιατί είναι το μεγαλύτερο μεζεδάκι. Το 10 έχει 1, 1 και 1, 0. Κοίταξε αυτή τη λέξη που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Αυτή είναι η λέξη για τον αριθμό 6. Ας δούμε τώρα την τελευταία λέξη που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Αν απαντήσεις σωστά, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Αυτή είναι η λέξη για τον αριθμό 7. Φανταστικά! Τελειώσαμε! Είσαι πραγματικά αστέρι στις λέξεις των αριθμών. Επειδή είσαι νούμερο 1 στις λέξεις που αντιστοιχούν σε αριθμούς, κερδίζεις ένα καταπληκτικό κομμάτι του παζλ. Νίνα, 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 Νίνα. Είχαμε πολλή δουλειά σήμερα στο νοσοκομείο παιχνιδιών. Δεν έχουμε αρκετά κρεβάτια. Έφερε κάποιον για να σε δει, δόκτωρ Ζήση. Ας ρίξω μια ματιά. Ναι, Τι έχει ο εξωγήινος φίλος μου Ζήση? Φαίνεται πολύ κουρασμένος. Είναι σοβαρό? Δεν νομίζω ότι είναι άρρωστος. Απλώς πήρε πολύ μεγάλη δόση αγάπης. Αυτό είναι πολύ καλό. Α! Μίμη, γιατί έχεις έναν εξωγήινο? Είναι λίγο περίεργο παιχνιδάκι. Μου αρέσουν πολύ οι πύραυλοι και το διάστημα. Μια μέρα θα γίνω αστροναύτης. Και εσύ, Φιφί, θα γίνεις οδηγός σε αγώνες ταχύτητας όταν μεγαλώσεις. Έτσι έλεγα, αλλά τώρα άλλαξα γνώμη. Μου φαίνεται ότι προτιμώ να οδηγώ ένα πυροσβεστικό και να σβήνω φωτιές. Όμως δεν χρειαζόμαστε οδηγό πυροσβεστικού σήμερα, Φιφί. Χρειαζόμαστε οδηγό ασθενοφόρου. Έχεις δίκιο! Πρέπει να πηγαίνω για να φέρω κι άλλον ασθενή. Νίνα, Νίνα, Νίνα! Πριν φύγω, ρίξε μια ματιά στο νοσοκομείο μας. Σε περιμένουν μερικές εκπλήξεις. Ζήση. Τι είναι, Μίμη? Ψήλωσα 1 εκατοστό αυτόν το μήνα. Πώς το ξέρεις? Μετρήθηκα. Μπορείς να παίξεις και εσύ το παιχνίδι μου και να μετρήσεις και εσύ διάφορα πράγματα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι μετρώ με το χάρακα. Ας απογειώσουμε το παιχνίδι μου με τους πυράβλους. Γεια σου. Ετοιμάστηκες για τους φοβερούς γρίφους με το μέτρημα? Έχω πολλά διαστημικά παιχνίδια για να μετρήσουμε. Πριν αρχίσεις να μετράς τα παιχνίδια μου, πρέπει να μου πεις σε τι φόρμα νιώθεις ότι είσαι σήμερα. Αν πιστεύεις ότι τα πηγαίνεις τέλεια με το μέτρημα, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αλλά αν έχεις προετοιμαστεί για φοβερά μετρήματα, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ωραία! Θα διαλέξω 3 από τα διαστημικά παιχνίδια μου. Μετά θα σου ζητήσω να μου πεις ποιο είναι το πιο μακρύ ή ποιο είναι το πιο κοντό. Βάλε το χάρακα δίπλα σε ένα παιχνίδι με το 0 στη μία άκρη του παιχνιδιού. Κοίταξε τον αριθμό που δείχνει ο χάρακας στην άλλη άκρη του παιχνιδιού. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθεις το μήκος του παιχνιδιού σε εκατοστά. Με το 0 στη μία άκρη του παιχνιδιού. Κοίταξε τον αριθμό που δείχνει ο χάρακας στην άλλη άκρη του παιχνιδιού. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθεις το μήκος του παιχνιδιού σε εκατοστά. Αυτός ο πύραυλος έχει 3 εκατοστά μήκος. Όταν τελειώσεις το μέτρημα θα σου κάνω μια ερώτηση για τα παιχνίδια. Μετά εσύ θα κάνεις απλώς κλικ στο σωστό παιχνίδι. Αν βρεις τη λύση σε 6 γρίφους μου, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο μακρύ? Κάνε κλικ και σύρε το χάρακα σε κάθε παιχνίδι χωριστά για να το μετρήσεις. Αυτό το παιχνίδι έχει 5 εκατοστά μήκος. Αυτό το παιχνίδι έχει 2 εκατοστά μήκος. Αυτό το παιχνίδι έχει 3 εκατοστά μήκος. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο μακρύ? Κάνε κλικ στο πιο μακρύ παιχνίδι. Σωστά! Θα μου δείξεις ποιο παιχνίδι είναι το πιο κοντό. Κάνε κλικ και σύρε το χάρακα σε κάθε παιχνίδι χωριστά για να το μετρήσεις. Αυτό το παιχνίδι έχει 3 εκατοστά μήκος. Αυτό το παιχνίδι έχει 1 εκατοστό μήκος. Αυτό το παιχνίδι έχει 2 εκατοστά μήκος. Θα μου δείξεις ποιο παιχνίδι είναι το πιο κοντό? Κάνε κλικ στο πιο κοντό παιχνίδι. Σωστά! Λοιπόν, ποιο από αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο ψηλό? Άρχισε το μέτρημα. Αυτό το παιχνίδι έχει 2 εκατοστά ύψος. Αυτό το παιχνίδι έχει 5 εκατοστά ύψος. Αυτό το παιχνίδι έχει 6 εκατοστά ύψος. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο ψηλό? Κάνε κλικ στο πιο ψηλό παιχνίδι. Σωστά! Αναρωτιέμαι ποιος είναι πιο ψηλός στην παρέα μας. Τι λες, είναι η Φιφή ή ο Ζήσης? Ποιο παιχνίδι είναι το πιο μακρύ? Μέτρησε καθένα από τα παιχνίδια. Αυτό το παιχνίδι έχει 1 εκατοστό μήκος. Αυτό το παιχνίδι έχει 5 εκατοστά μήκος. Αυτό το παιχνίδι έχει 6 εκατοστά μήκος. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο μακρύ? Κάνε κλικ στο πιο μακρύ παιχνίδι. Σωστά! Ποιο από αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο ψηλό? Μέτρησε καθένα από τα παιχνίδια. Αυτό το παιχνίδι έχει 6 εκατοστά ύψος. Αυτό το παιχνίδι έχει 5 εκατοστά ύψος. Αυτό το παιχνίδι έχει 3 εκατοστά ύψος. Ποιο από αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο ψηλό? Κάνε κλικ στο πιο ψηλό παιχνίδι. Αυτό είναι! Λοιπόν, ποιο από αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο ψηλό? Κάνε κλικ και σύρε το χάρακα σε κάθε παιχνίδι χωριστά για να το μετρήσεις. Αυτό το παιχνίδι έχει 5 εκατοστά ύψος. Αυτό το παιχνίδι έχει 2 εκατοστά ύψος. Αυτό το παιχνίδι έχει 4 εκατοστά ύψος. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο ψηλό? Κάνε κλικ στο πιο ψηλό παιχνίδι. Σωστά! Συγχαρητήρια! Έχεις μεγάλες ικανότητες στο μέτρημα. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Καλώς ήρθες στο σταθμό της διασκέδασης. Μπορείς να παίξεις με αυτό το τρελό πληκτρολόγιο και να φτιάξεις μελωδίες με τις φωνούλες των ζώων. Κάνε κλικ στα πλήκτρα για να φτιάξεις μια μελωδία. Για να διαλέξεις έναν αστείο ήχο ζώου για το τρελό σου πληκτρολόγιο, κάνε κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά. Μπορείς να φτιάξεις μια μελωδία με γαυγίσματα σκύλου, μουγκρίσματα αγελάδας ή νιαουρίσματα γάτας. Κάνε κλικ εδώ για να δυναμώσεις ή να χαμηλώσεις την ένταση του ήχου. Για να ηχογραφήσεις τη μουσική που συνθέτεις, κάνε κλικ στο κουμπί εγγραφής. Για να σταματήσεις την εγγραφή, κάνε κλικ στο κουμπί διακοπής. Για να ακούσεις μία από τις μελωδίες που έχεις ηχογραφήσει, κάνε κλικ στο κουμπί εκτέλεσης. Ωραία! Ήρθε η ώρα να ακούσουμε μερικούς τρομερά αστείους ήχους. Κάνε κλικ στο κουμπί εγγραφής και άρχισε να παίζεις. Για να ακούσεις τη μελωδία που ηχογράφησες, κάνε κλικ στο κουμπί εκτέλεσης ή κάνε κλικ στα πλήκτρα για να φτιάξεις μια μελωδία με τους ήχους των ζώων. Για να ακούσεις τη μελωδία που ηχογράφησες, κάνε κλικ στο κουμπί εκτέλεσης ή κάνε κλικ στα πλήκτρα για να φτιάξεις μια μελωδία με τους ήχους των ζώων. Γεια σου και πάλι. Νομίζω ότι είναι ώρα να βάλω τον εξωγήινο φίλο μου να ξεκουραστεί. Είναι λίγο κουρασμένος. Αυτή η καημενούλα κούκλα ήθελε μεγάλη περιποίηση. Χρειάστηκε να της βάλω επιδέσμους. Είχε χτυπήσει το χέρι και το πόδι της. Μου αρέσει να περιποιούμε τα πλασματάκια που δεν είναι καλά. Ίσως γίνω κτηνίατρος όταν μεγαλώσω. Ή θα μπορούσα να δουλεύω στο ζωολογικό κήπο. Ή να ετοιμάζω για την τηλεόραση ντοκιμαντέρ για τη φύση. Ουάου! Ο Ζήσης το αστέρι της τηλεόρασης! Αυτό θέλω να γίνω! Αστέρι της τηλεόρασης! Νόμιζα ότι ήθελες να γίνεις οδηγός σε αγώνες ταχύτητας. Εγώ νόμιζα ότι ήθελες να γίνεις οδηγός πυροσβεστικού. Ήθελα πριν από λίγα λεπτά, αλλά τώρα άλλαξα γνώμη. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω αστέρι της τηλεόρασης και να έχω δική μου εκπομπή. Και πώς θα λέγεται, Φιφί? Θα λέγεται ο υπέροχος κόσμος της Φιφής. Και θα είστε όλοι καλεσμένοι μου. Είσαι πολύ καλή, Φιφί. Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Πρόλαβες να ρίξεις μια ματιά στο νοσοκομείο μας. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις και πολλά παιχνίδια να παίξεις. Μίμη, είσαι πραγματικά πολύ καλός στους αριθμούς. Αλήθεια, Φιφί. Ξέρεις όμως ποια λέξη χρησιμοποιούμε για κάθε αριθμό από το 1 ως το 10? Μάλλον θα χρειαστώ βοήθεια. Αν παίξεις το παιχνίδι μου, μπορείς να ταιριάξεις τους αριθμούς με τις λέξεις των αριθμών από το 1 ως το 10. Θα γνωρίσεις και ένα πολύ αστείο τερατάκι. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι νόστιμη αριθμή. Μου αρέσει να παίζω με το στιφοσκόπιο. Στιφοσκόπιο, Ζήση. Σε ευχαριστώ, Μίμη. Στο παιχνίδι μου μπορώ να χρησιμοποιήσω το στιθοεξάρτημά μου. Στο παιχνίδι μου κάνω το δόκτορα Ζήση, τον κτηνίατρο. Μπορείς να γίνεις βοηθός μου. Μπορείς να φέρνεις κατοικίδια στο ιατρείο μου για να τα εξετάσω. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου κατοικίδια ζωάκια. Για να δούμε ποιος περιμένει στην αίθουσα αναμονής. Γεια σου, ο δόκτωρ Ζήσης είναι στη διάθεσή σου. Αν το κατοικίδιο ζώο σου δεν νιώθει καλά, τότε εγώ είμαι ο κτηνίατρος που χρειάζεσαι. Έχω πολλή δουλειά εδώ στο ιατρείο μου. Υπάρχουν πολλά ζωάκια στην αίθουσα αναμονής που περιμένουν για να τα εξετάσω. Θέλεις να γίνεις βοηθός μου και να τα φέρνεις μέσα όταν σου το ζητάω? Θα σου πω μερικά πράγματα για κάθε ασθενή που περιμένει στην αίθουσα αναμονής. Μετά θα ήθελα να πας και να φέρεις αυτό το κατοικίδιο. Κάνε κλικ στην πόρτα για να πας στην αίθουσα αναμονής. Έπειτα, κάνε κλικ στο σωστό κατοικίδιο και σύρε το ως την πόρτα. Αν βρεις το σωστό ζωάκι, θα βάλω τον ασθενή στο τραπέζι μου και θα προσπαθήσουμε να βρούμε παρέα τι έχει. Αφού εξετάσουμε 6 ασθενείς κατοικίδια, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Εντάξει, ώρα να δούμε τον πρώτο ασθενή. Στην αίθουσα αναμονής είναι ένα κουνέλι με πολύ μακριά δόντια. Μπορείς να το φέρεις μέσα, σε παρακαλώ? Κάνε κλικ στην πόρτα για να πας στην αίθουσα αναμονής και να βρεις τον ασθενή. Τέλεια! Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά. Τα κουνέλια τραγανίζουν την τροφή τους. Αν όμως δεν υπάρχει αρκετή τροφή για να τραγανίσουν, τα δόντια τους γίνονται πολύ μεγάλα. Τα δόντια αυτού του κουνελιού πρέπει να τροχιστούν. Μην ανησυχείς όμως, δεν πονάει καθόλου. Σύντομα ο φίλος μας θα μπορεί να τραγανίζει ό,τι θέλει. Ωραία, να δούμε τον επόμενο ασθενή. Στην αίθουσα αναμονής υπάρχει μια χοντρουλή γάτα που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Μπορείς να τη φέρεις μέσα, σε παρακαλώ? Κάνε κλικ στην πόρτα για να πας στην αίθουσα αναμονής και να βρεις τον ασθενή. Ευχαριστώ! Είσαι καταπληκτικός βοηθός! Αυτή η γάτα τρώει συνέχεια και μετά δεν κάνει καθόλου γυμναστική. Γι' αυτό έχει παχύνει τόσο. Όπως ο σκύλος, έτσι και η γάτα πρέπει να κάνει γυμναστική. Όμως δεν χρειάζεται να της πετάξουμε ένα κλαδί για να το πιάσει. Στις γάτες αρέσει να ορμούν στα παιχνίδια και να τρέχουν πάνω κάτω μέσα στα δωμάτια για να διατηρούν τη φόρμα τους. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά? Στην αίθουσα αναμονής είναι μια κουνέλα που μόλις απέκτησε μωράκια. Μπορείς να τα φέρεις μέσα, σε παρακαλώ? Κάνε κλικ στην πόρτα για να πας στην αίθουσα αναμονής και να βρεις τον ασθενή. Ευχαριστώ! Είσαι καταπληκτικός βοηθός! Αυτή η κουνέλα έκανε κουνελάκια και κοιτάζω να δω αν είναι όλα καλά στην υγεία τους. Ξέρεις ότι η γούνα των κουνελιών είναι πολύ απαλή. Τα εξέτασα και είναι όλα μια χαρά. Εξετάσαμε ήδη 3 ασθενείς. Μας μένουν 3 ακόμα. Ωραία, να δούμε τον επόμενο ασθενή. Στην αίθουσα αναμονής είναι ένας κεραμιδόγατος που βρίσκεται σε κακά χάλια. Μπορείς να το φέρεις μέσα, σε παρακαλώ? Κάνε κλικ στην πόρτα για να πας στην αίθουσα αναμονής και να βρεις τον ασθενή. Πρέπει να σύρεις το κατοικίδιο ως την πόρτα. Τέλεια! Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά. Πω πω! Αυτός ο γάτος πήρε μέρος σε καυγά. Στις γάτες δεν αρέσει να συναντούν άλλες γάτες στην περιοχή που ζουν. Συνήθως οι γάτες φουντώνουν και δείχνουν τα δόντια η μία στην άλλη. Μερικές φορές όμως αρχίζουν να μαλώνουν. Αυτός ο γάτος χρειάζεται καθάρισμα και λίγη αληφή στις γρατζουνιές του. Έχεις κατοικίδιο ζωάκι? Αν έχεις, ελπίζω να το φροντίζεις. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά? Στην αίθουσα αναμονής είναι μια πάπια που έχει σπάσει τη φτερούγα της. Μπορείς να τη φέρεις μέσα, σε παρακαλώ? Κάνε κλικ στην πόρτα για να πας στην αίθουσα αναμονής και να βρεις τον ασθενή. Τέλεια! Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά. Κάποιος βρήκε αυτήν την πληγωμένη πάπια και την έφερε εδώ. Μερικές φορές τα πουλιά τραυματίζονται από τα αυτοκίνητα, από τις γάτες που τους επιτίθενται ή από την πτώση σε κάποιο παράθυρο. Αν βρεις ένα πληγωμένο ζωάκι, ζήτησε από κάποιο μεγάλο να το πάει στον κτηνίατρο. Θα κρατήσουμε αυτήν την πάπια εδώ και θα την περιποιηθούμε. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά? Στην αίθουσα αναμονής είναι ένα σκυλάκι με φαγούρα. Έχει ψήλους. Κάνε κλικ στην πόρτα για να πας στην αίθουσα αναμονής και να βρεις τον ασθενή. Ευχαριστώ. Τι έχουμε εδώ? Πω πω! Αυτός ο σκύλος είναι γεμάτος ψήλους. Ακόμα και τα καθαρά σκυλιά μπορούν να πιάσουν ψήλους. Πρέπει να παρακολουθεί κανείς τακτικά τα κατοικίδια για να μην γεμίσουν ψήλους. Του χρειάζεται σκόνη για τους ψήλους και ένα ειδικό περιλέμιο. Πω πω! Είδαμε όλους τους ασθενείς και φροντίσαμε όλα τα κατοικίδια ζωάκια. Με βοήθησες τόσο πολύ που σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Μια μέρα θα γίνω αστροναύτης και θα οδηγώ πυράβλους στο διάστημα. Θα είναι καταπληκτικά, Μίμη. Μέχρι τότε θα πρέπει να αρκεστώ στους πυράβλους παιχνίδια. Θέλεις να δεις τη συλλογή μου με τα διαστημόπλια? Είναι τέλεια! Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι μου με το μέτρημα στο διάστημα. Σαν νοσοκόμα που είμαι, πρέπει να φροντίζω τους ασθενείς και να τους βάζω στο κρεβάτι τους. Κάνεις πολύ καλή δουλειά, Σύση. Ξέρω τα πάντα για τις διάφορες δουλειές που κάνουν οι άνθρωποι και για τα σύνεργα που χρειάζονται στη δουλειά τους. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το καταπληκτικό παιχνίδι μου με τις δουλειές. Ο Δόκτωρ Ζήσης στην υποδοχή, παρακαλώ. Ο Δόκτωρ Ζήσης. Ας πιάσουμε δουλειά. Γεια σου. Θέλω να σου γνωρίσω πολλούς ανθρώπους. Ο καθένας κάνει διαφορετική δουλειά. Αυτός είναι ο Μινάς. Ήρθε να σου πει γεια και να σου μιλήσει λίγο για τη δουλειά του. Γεια σου. Είμαι ταχυδρόμος. Μοιράζω γράμματα και δέματα από πόρτα σε πόρτα. Στο παιχνίδι μου, κάθε πρόσωπο που θα γνωρίζεις θα σου μιλάει για τη δουλειά του. Περνούν από εδώ για να πάρουν τα απαραίτητα για τη δουλειά τους. Εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση και εσύ πρέπει να απαντήσεις σωστά ώστε να μπορέσουν όλοι να κάνουν τη δουλειά τους. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ξέρουμε ότι ο Μινάς είναι ταχυδρόμος. Ας δούμε λοιπόν αν μπορείς να απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. Τι χρειάζεται ο Μινάς για να μεταφέρει τα γράμματα από πόρτα σε πόρτα? Ένα τρακτέρ? Μία τσάντα ή ένα καροτσάκι? Ο Μινάς χρησιμοποιεί την τσάντα για να μεταφέρει γράμματα. Πρέπει λοιπόν να κάνεις κλικ στη τσάντα. Εύκολο είναι. Όταν απαντήσεις σε 6 ερωτήσεις για τα πρόσωπα που γνώρισες, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, ας γνωρίσουμε τον πρώτο. Αυτός είναι ο Αποστόλης. Γεια, είμαι αγρότης. Έχω ένα μεγάλο αγρόκτημα με λαχανικά και αγελάδες. Ο Αποστόλης έχει ένα δυνατό όχημα που μπορεί να σύρει μηχανήματα για σκάψιμο στο χωράφι του. Τι οδηγεί ο Αποστόλης στο αγρόκτημα? Ένα τρακτέρ? Ένα ποδήλατο? Ή ένα πυροσβεστικό όχημα? Ένα τρακτέρ. Τέλεια! Ποιος να είναι? Αυτή είναι η Νατάσα. Γεια, είμαι γιατρός. Εργάζομαι σε νοσοκομείο και φροντίζω τα άρρωστα παιδάκια. Η Νατάσα χρησιμοποιεί ένα από αυτά τα πράγματα για να ακούει τον κτύπο της καρδιάς των ασθενών της. Ποιο είναι? Μία μάνικα? Ένα στιθοσκόπιο? Ή ένα σφυρί? Ένα στιθοσκόπιο. Μπράβο! Για να δούμε ποιος είναι τώρα. Αυτή είναι η Χαρά. Γεια, είμαι το κορίτσι για τις εφημερίδες. Μετά το σχολείο πηγαίνω με το ποδήλατο στη γειτονιά που μένω και μοιράζω στα σπίτια εφημερίδες. Η Χαρά χρειάζεται κάτι για να μεταφέρει τις εφημερίδες. Τι μπορεί να είναι? Ένας δίσκος? Καροτσάκι? Ή μία τσάντα? Μία τσάντα. Τέλεια! Για να δούμε ποιος είναι τώρα. Αυτή είναι η Αλεξάνδρα. Γεια σου, είμαι πυροσβέστης. Η δουλειά μου είναι να βοηθάω για να σβήσει μια φωτιά. Η Αλεξάνδρα μαζί με τους πυροσβέστες της ομάδας της πρέπει να φτάσουν γρήγορα σε μια φωτιά. Ξέρεις τι από αυτά οδηγεί? Ένα τρακτέρ? Ένα πυροσβεστικό όχημα? Ή ένα ποδήλατο? Ένα πυροσβεστικό όχημα. Τέλεια! Ποιος να είναι? Αυτός είναι ο Στέφανος. Γεια, είμαι μπογιατζής. Βάφω καταστήματα και σπίτια. Ο Στέφανος πρέπει να σκαρφαλώσει πολύ ψηλά για να βάψει τους τοίχους των κτιρίων. Ποιο από τα παρακάτω εργαλεία χρησιμοποιεί για να φτάσει ψηλά? Ένα σφυρί? Μία σκάλα? Ή ένα φτιάρι? Μία σκάλα. Τέλεια! Ποιος να είναι? Αυτή είναι η Όλγα. Γεια σου, είμαι ξυλουργός. Εργάζομαι σε μία οικοδομή και εκεί υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν από ξύλο. Η Όλγα φτιάχνει διάφορα πράγματα χρησιμοποιώντας ξύλα και καρφιά. Ξέρεις ποιο από αυτά τα πράγματα θα χρησιμοποιούσε για να καρφώσει ένα καρφί? Ένα πριόνι? Μία βούρτσα μπογιατζή? Ή ένα σφυρί? Μπράβο! Τέλεια! Βοήθησες 6 εργαζόμενους. Φοβερή δουλειά! Επειδή εργάζεσαι κι εσύ τόσο σκληρά, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα! Έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του στο διάστημα και σύρε το εκεί. Καλά τα κατάφερες, τολμηρέ αστροναύτη! Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις κάπου στο διάστημα. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Wow! Είσαι ένα τρομερό πλασματάκι! Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις κάπου στο διάστημα. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Είσαι ένα διαστρικό αστέρι. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις κάπου στο διάστημα. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Καλά τα κατάφερες, τολμηρέ αστροναύτη! Συγχαρητήρια! Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα ήρθε η ώρα να πας εκεί που κανένας δεν έχει πατήσει μέχρι τώρα. Κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα 4 κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.